Μέσα σε ένα περίεργο κλίμα και μετά από αναβολές που προηγήθηκαν το καλοκαίρι, πρόκειται να ξεκινήσουν από τις 29 Οκτωβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης των ΤΟΕΒ Ζώνης Λουρού, η λειτουργία του οποίου και με βάση το πόρισμα των ελεγκτών της οικονομικής επιθεώρησης Ήπειρου, Δυτικής Θερεάς και Ιωνίου ήταν προβληματική, αφού διαπιστώθηκε κακοδιαχείριση και παρατυπία στη λειτουργία του. Ο ορισμός των εκλογών νωρίτερα από τη λήξη της θητείας της παρούσας διοίκησης έγινε από την περιφέρεια Ήπειρου, η οποία και έχει πλέον την ευθύνη των ΤΟΕΒ και ως απόρρια του οικονομοτεχνικού ελέγχου που είχε γίνει από τον οποίο και προέκυπτε η πλημελής λειτουργία και είχαν καθοριστεί να γίνουν το καλοκαίρι. Αυτό ωστόσο δεν κατέστη εφικτό, καθώς εκ μέρους της διοίκησης του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου δεν δίνονταν καταστατικά εκλογικοί κατάλογοι και άλλα έγγραφα σε παραγωγούς μέλη οι οποίοι τα ζητούσαν. Ακόμη και τώρα, ωστόσο, παραμονές των εκλογών εξακολουθούν να υπάρχουν παρατράγουδα, ακόμη και προσπάθεια να μην κατατεθούν υποψηφιότητες από ανθρώπους που θέλουν να εμπλακούν στην διαδικασία, θέλοντας ο ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου να επιτελέσει τον ρόλο του εποφελία όλων των μελών παραγωγών του και βέβαια να επέλθει μια κανονικότητα στη λειτουργία, το όπως τόνισε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα το μέλος του Χρήστος Καμνέλος. Η διαδικασία αυτή δεν άρχισε ποτέ μέχρι σήμερα που μιλάμε, γιατί το νυν συμβούλιο και ο τρόπος λειτουργίας του γραφείου του ΤΟΕΒ που εδρεύει στον Καλόβατο Άρτας, δεν μας παραχώρησαν τα απαιτούμενα έγγραφα, δηλαδή τους εκλογικούς καταλόγους που χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να κάνουμε τις εκλογές. Δεν είχαμε το καταστατικό λειτουργίας, δεν είχαμε τα μέλη δηλαδή, και όλα αυτά ήταν αφορμή για να ακυρωθούν οι εκλογές δύο φορές. Το διάστημα αυτό, το 20 Ιουνίου περίπου, μεσολάβησε και μια επίθεση σε μένα και στο δικηγόρο μου, το νομικό Πινάρτα, που είχαμε πάει μετά από εισαγγελική παραγγελία για να πάρουμε τους εκλογικούς καταλόγους. Η κατάσταση εκεί είναι μια παράξενη κατάσταση στον τρόπο λειτουργίας. Τα τελευταία 20 χρόνια που το Συμβούλιο είναι ακριβώς το ίδιο, οι εκλογές μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει διαδικαστικά σωστά. Αναζητώ με το αρμόδιο γραφείο γεωργικής ανάπτυξης της περιφέρειας και με το καταστατικό για το πώς πρέπει να γίνουν αυτές οι εκλογές. Έχουν μια ιδιομορφία. Οι εκλογές αυτές είναι 17 τα χωριά του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου. Μοιράζονται σε ομάδες και οι εκλογές γίνονται σε 4 ομάδες απογευματινές ώρες και ανά 3-4 μέρες. Ώρες καθημερινές, δηλαδή Δευτέρα ή Πέμπτη, η Παρασκευή, που δεν βολεύει τους ανθρώπους που εργάζονται και συγχρόνως είναι μέλη του ΤΟΕΒ που έχουν εκτήματα για να ψηφίσουν. Και όλη αυτή η διαδικασία μας ταλαιπωρεί, σας είπα τώρα, 6 μήνες και θα δούμε τελικά αν θα φτάσει προς το τέλος. Οι εκλογές συνοδεύονται, πάνε μαζί με τοπική συνέλευση σε κάθε χωριό. Τώρα αυτή τη στιγμή μας λένε ότι θα πάει ένας υπάλληλος του ΤΟΕΒ. Πώς το εξηγείτε εσείς και πώς το εξηγεί η ελληνική νομοθεσία να πηγαίνει ένας υπάλληλος του ίδιου του οργανισμού να διεξάγει τις εκλογές? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει τα καταστατικά και ο τρόπος λειτουργίας των ΤΟΕΒ είναι πανάρχια. Είναι δηλαδή από το 1959, 60, 65, από όταν ξεκίνησαν τα ΤΟΕΒ, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όσον αφορά δηλαδή και την διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο εκλογίας. Πώς γίνεται το βράδυ, τα ψηφοδέλτια την προηγούμενη μέρα θα εκδοθούν από το αρμόδιο γραφείο, δηλαδή από το ΤΟΕΒ. Πρώτη φορά ακούγεται αυτό, ότι τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουν οι ίδιοι. Θα τα χειριστούν οι ίδιοι, θα τα πάρουν μαζί τους, θα τα πάνε στα χωριά και το βράδυ θα τα επιστρέψουν πάλι στο σπίτι τους. Πρώτη φορά ακούμε ότι τα ψηφοδέλτια μετά από εκλογική διαδικασία, ότι θα πάνε. Δεν μας απαντάει κανένας πού θα πάνε αυτά τα ψηφοδέλτια. Δεν υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν υπάρχει κάτι άλλο για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ο κ. Καμνέλος αναφέρθηκε και στο θέμα της κακοδιαχείρισης που είχε ως αποτέλεσμα τις μεγάλες οφειλές κυρίως προς τη ΔΕΗ, για τις οποίες δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ρύθμισης. Κάτι που ελοχεύει τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης των ΤΟΕΒ με επιπτώσεις στους παραγωγούς και τις εκτάσεις τους. Αυτά τα ΤΟΕΒ είναι καθαρά για την άρδευση και την στράγγιση των χωραφιών σε κάθε περιοχή. Από κάποια στιγμή όμως και μετά, αλλά εδώ είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα του ΤΟΕΒ το δικό μας, λόγω της κακοδιαχείρισης, λόγω των πολλών οφειλών, τα οποία οι οφειλές αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και οι οφειλές του ΤΟΕΒ προς την ΔΕΗ, όπως είναι και για όλα τα ΤΟΕΒ, αυτό έχει γίνει γνωστό το θέμα με την ΔΕΗ, περίπου είναι 100 εκατομμύρια ευρώ το ποσό το οποίο
Δηλαδή από αυτά που εισπράττονταν τα λίγα από το ΤΟΕΜ, ποτέ δεν μερίμνησε το Συμβούλιο για να γίνει κάποια ρύθμιση. Μπορεί να πει τώρα το ΙΔΕΗ και για όλα τα ΤΟΕΜ και για το δικό μας εδώ ότι κόβουμε το ρεύμα. Εάν κόψει το ρεύμα κατά τους χειμερινούς μήνες, δεν θα δουλέψουν τα πλειοστάσια με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμύρες και πολλές ζημιές στα κτήματά μας. Και ειδικά αυτά τα οποία έχουν και δέντρα μέσα και δεν θα μπορούν να στραγγίσουν κατά τους χειμερινούς μήνες. Από διακήρυξη, γιατί έγινε ένας οικονομικός έλεγχος, θα το έβγω όλα από τον Μάρτιο του 2017, με απόφαση ας πούμε της πολιτείας, έχουν περάσει στις περιφέρειες. Έγινε ένας έλεγχος ας πούμε από την περιφέρεια που αφορούσε μια πενταετία. Αυτός ο έλεγχος για την κακοδιαχείριση έχει μεταβιβαστεί στην εισαγγελία της Άρτας, αναφέρομαι εδώ για το δικό μας το ΤΟΕΒ, και από εκεί και πέρα έχει πάρει, ας πούμε, υπάρχει μια πορισματική έκθεση διενέργειας οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου, και αυτή την έκθεση την διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης και η Οικονομική Επιθεώρηση Υπήρου και Δυτικής Θεέας και Ιουνίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δηλαδή είναι και το Υπουργείο ενήμερο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο οικονομικός έλεγχος είναι αναλυτικός, αφορά για το δικό μας μια πενταετία από το 2011 μέχρι το 2016, αυτά τα χρόνια ελέγχθηκαν. Φαίνεται εκεί πέρα όλο το οικονομικό άνοιγμα του ΤΟΕΒ και η κακοδιαχείριση αυτών των χρόνων, με αποτέλεσμα να φτάσει ο ΤΟΕΒ ο δικός μας εδώ της ζώνης Λούρου σε αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση που είναι σήμερα. Και σας είπα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι η λειτουργία του γραφείου και ο τρόπος που λειτουργεί ο οργανισμός θυμίζει, θα σας έλεγα με απλά λόγια, κάτι σαν άγρια δύση. Έτσι το έχουμε ονομάσει εμείς εδώ με τους συναδέλφους, ας πούμε, μέλη του ΤΟΕΒ. Από την στιγμή που δεν μπορούμε να ενημερωθούμε, όλα τα μέλη δικαιούνται να έχουν, και αυτό γινόταν παλιότερα, γιατί ρώτησα και παλιότερος προέδρος, ότι ο απολογισμός και ο απολογισμός μοιραζόταν στα μέλη και στους εκλέκτορες, στους αντιπροσώπους των χωριών για να είναι ενήμεροι, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί, γίνεται γενική συνέλευση και οι εκλέκτορες που είναι μέσα, τα 85 άτομα που πρέπει να είναι, 50-60 πόσοι θα είναι παρόντες, να μην έχουν τον ισολογισμό ενός του οργανισμού με χιλιάδες ευρώ διαχείριση. Ένας αυτοδιοίκητος οργανισμός, ο οποίος με τα 88.000 στρέμματα που έχει σήμερα, έπρεπε να εισπράττει περίπου 600-650.000 ευρώ.